Κυρίες και κύριοι τηλεθεατές, καλώς σας απόγευμα. Πίσω στη σειρά των εκπομπών για την εξελιχτική διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Μια λίγο με mission impossible για να μην ειλικρινείς, αλλά εντάξει. Εμείς και λίγος πάντα την κάνουμε. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ τον καθηγητή τον κ. Αντρέα Θεοφάνου, στον οποίο και καλωσορίζω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο, ενώ επιτρέψα ακόμα μια μικρή εισαγωγή να χρησιμοποιήσω το σκονάκι, γιατί είναι πολλά τα οποία πρέπει να θυμούμε και δεν θυμούμε πλέον καλά. Ο κ. Θεοφάνους προτείνει, μπαίνω ευθεία στο ψητό, όπως οι πλευρές σε πρώτη φάση να προχωρήσουν σε μια σειρά από προχωρημένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που προνοούν ανάμεσα στα άλλα την απόδοση στους Κυπρίους ενός καθεστώς αυτονομίας, με αντάλλαγμα την επιστροφή εδαφών περιλαμβανομένης της περιφραγμένης περιοχής των παρουσίων, στην εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, οριοθέτηση της ΑΟΣ, της μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας, και έναρξη της αποχώρησης των τουρκικών ναυτικών στρατευμάτων, τερματισμών του εμπικισμού και άλλα. Παράλληλα, προτείνει τη συζήτηση της τροποποίησης του συντάγματος του 60. Τα είπα όλα, κύριε Θεοφάνους. Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Εκ των πραγμάτων. Ναι. Η δική μου θεώρηση είναι ότι η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί εδώ και σχεδόν 50 χρόνια μετά την εισβολή, όχι μόνο δεν έχει οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, έχει επιδεινώσει τα πράγματα. Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις της δικής μας πλευράς έχουν μετακινηθεί προς τις τουρκικές θέσεις. Εν τούτης, κάθε φορά που η δική μας πλευρά έκανε κάποια υποχώρηση, υπήρχε κάποιο άλλο αίτημα στο τραπέζι και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και σήμερα υπάρχει ένα διέξοδο. Η δική μας πλευρά λέει να αρχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κρα Μοντανά και με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Τούρκοι λένε πάμε για δύο κράτη με απότερο στόχο την Συνομοσπονδία. Θα έλεγα ότι εκ των πραγμάτων και λαμβάνοντας υπόψη την φύση του κυπριακού προβλήματος, τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών και όλα τα δεδομένα, θεωρώ αδύνατο και στην καλύτερη περίπτωση, ακόμα που να υπάρχει μία ηγεσία στην Άγκυρα η οποία να σέβεται την εξαρτησία της Κύπρου, να υπάρχουν επικεφαλής της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ηγέτες οι οποίοι να είναι, να πιστεύουν ακράδαντα σε αυτή την προοπτική της λύσης, ακόμα και τότε, θεωρώ αδύνατο να πάμε από μια κατάσταση πραγμάτων σε άλλες 24 ώρες. Ως εκ τούτου, θεωρώ αυτό που προτείνω, μια εξελιχτική διαδικασία με συγκεκριμένα βήματα, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και βήματα ουσίας και συζήτηση και συνταγματικών θεμάτων και του καθεξής, τον θεωρώ, θα τολμήσω να το πω, στρατηγικό μονόδρομο. Μπορώ επίσης να αναφέρω ότι ακόμα και στο πρώτο μου βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε το 1994 και είχε ως τίτλο «Οικονομικές πτυχές και επιπτώσεις μιας ομοσπονδιακής λύσης του κυπριακού προβλήματα», ακόμα και τότε είχα προβάλει, τότε δειλά, αν θέλετε, την ανάγκη μιας εξελιχτικής διαδικασίας. Αυτό τότε θεωρείται αιρετικό. Ακόμα και οποιοδήποτε μέτρο οικοδομήσης εμπιστοσύνης θεωρείται αιρετικό. Αλλά αφού η έρευνα η οποία επαναλαμβανόταν επικαιροποιούσε τα δεδομένα και πριν από το σχέδιο ΑΝΑΝ και μετά από το σχέδιο ΑΝΑΝ και μετά προς εκείνη την κατεύθυνση έδειχνα. Άρα τα τελευταία χρόνια είπα ξεκάθαρα ότι ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσουμε σε μια επίλυση του κυπριακού προβλήματος που είναι ικανοποιά τις ελάχιστες προδιαγραφές για βιωσιμότητα, είπα ότι η εξελιχτική διαδικασία είναι στρατηγικός μονόδρομος. Και επίσης θέλω να πω ότι εγώ δεν εγγυούμαι ότι αν ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος θα έχει αίσιο τέλος. Εκείνο το οποίο όμως λέω είναι ότι αυτό που εισηγούμε είναι πολύ καλύτερο από αυτό που λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Φυσικά να κάνω ένα μικρό σχόλιο ότι των καιρών που εσείς εισήξατε ή προσπαθείτε να εισάξετε κενά δαιμόνια, ήταν η εποχή του μακροχρόνιου. Στην ουσία αναιρούσετε το αφήγημα του μακροχρόνιου. Κοιτάξτε, να σας πω για το μακροχρόνιο. Δεν έχει γίνει ποτέ ο μακροχρόνιος. Μα ποιος μακροχρόνιος? Δεν έχει γίνει. Διότι να πάμε και σε αυτό το καλύπτω στο βιβλίο που ελπίζω να τελειώσω τους επόμενους 2-3 μήνες.
με τίτλο «Το Κυπριακό από το 1960 μέχρι σήμερα και το αβέβαιο αύριο». Μάλιστα. Υπάρχει το αφήγημα ότι είμαστε εχμάλωτοι ενός μακροχρόνιου αγώνα. Να το εξετάσουμε και αυτό. Βεβαίως. Μετά την εισβολή, η Ελληνοκύπρη ήταν σε μια κατάσταση σοκ. Τέθηκε το θέμα της Ομοσπονδίας. Οι συζητήσεις που γίνονταν τότε ήταν μεταξύ διπεριφερειακής και πολυπεριφερειακής Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Ο Κληρίδης ήταν ο πρώτος πολιτικός ο οποίος είπε ότι η μόνη ρεαλιστική λύση είναι αυτή. Ακολούθησε το ΑΚΕΛ. Ο Μακάριος μιλούσε, θα είναι υποφερτή η Ομοσπονδία αν είναι πολυπεριφερειακή. Και υπήρχε και η ΕΔΕΚ, η οποία δεν ήθελε να ακούσει η Ομοσπονδία. Στην πορεία, όταν έγινε ο ιστορικός συμβιβασμός του 1977, ο Μακάριος είχε λάβει υποσχέσεις ότι οι γενναιόδωρες παραχωρήσεις της πλευράς μας θα είχαν ανταπόδοση από την τουρκική πλευρά. Εξεπλάγινε όταν κατατέθησαν προτάσεις από την δική μας πλευρά και με χάρτη, την άνοιξη του 1974, μετά την συμφωνία σε υψηλού επίπεδου, και δεν υπήρχε ανταπόκριση από τουρκικής πλευράς. Υπήρχε μια τεράστια απογοήτευση και στην τελευταία του ομιλία ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στις 20 Ιουλίου είπε ότι μακροχρόνιος θα είναι ο αγών, και αυτός όχι ως αποτέλεσμα επιλογής, αλλά ως αποτέλεσμα του τουρκικού μαξιμαλισμού που δεν μας αφήνει άλλης επιλογής. Ο Μακάριος πέθανε λίγες μέρες μετά, στις 3 Αυγούστου. Ο Σπύρος Κυπριανού, όταν ήρθε στην εξουσία, δεν ακολούθησε την πολιτική του μακροχρόνιου αγώνα, απλώς έχτισε πάνω στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου και θα έλεγα ότι με συνέπειο Κυπριανού επεδίωξε αυτό το οποίο θα ονομαζόταν μετά τη Ζωνική Δικοινωνική Ομοσπονδία με το σωστό περιεχόμενο. Συγγνώμη, το σωστό περιεχόμενο δεν το κατάλαβα ποτέ. Πηγαίνε με λογική σειρά. Να σας πω, να το εξηγήσουμε και αυτό. Αυτή η ορολογία προέκυψε μετά από το σχέδιο ΑΝΑΝ, την απορρίψη του, όταν ο πρόεδρος Παπαδόπουλος είπε ότι ξέρεις, όλα τα σχέδια έρχονται, αλλά τίποτα δεν φεύγει. Αλλά εμείς θα επιδιώξουμε. Η φιλοσοφία παραμένει τη Ζωνική Δικοινωνική Ομοσπονδία, αλλά να βρούμε το σωστό περιεχόμενο. Δεν σας κρύβω ότι στο συγκεκριμένο προσπάθησα να δώσω ερμηνεία. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και μαζί με τον αείμνηστον πρόεδρο Παπαδόπουλον τότε αρκετά και δημοσίευσα αρκετά ζητήματα ή αν θέλετε αρκετές δικλείδες αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί με το σωστό περιεχόμενο. Μάλιστα. Αλλά θα έλεγα τότε η εποχή που πάω στο αρχικό σας ερώτημα την δεκαετία του 90. Ναι, ξέρετε, υπήρχε ένας ευσεβοποθισμός ότι θα πάμε για ολική λύση. Όμως, ξέρετε, εγώ σέβομαι τις προθέσεις των ανθρώπων, είτε της μιας φιλοσοφικής σχολής σκέψης, είτε της άλλης. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω αυτά τα οποία μας δίνει ή μπορούμε να ξέρουμε από την επιστήμη. Αν πάμε σε θεωρία των συγκρούσεων, λέει το εξής μεταξύ άλλων. Όταν στην Κύπρο χύθηκε αίμα, υπάρχουν διαφορετικά αφηγήματα. Υπάρχει ένας ως δύο δυνάμεων. Yeah. Δηλαδή να πας από μια κατάσταση στην άλλη με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως νομίζαμε, αυτό είναι ουτοπικό. Ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται όταν συμβαδίζει με τους στόχους του ισχυρού. Εμείς δεν είμαστε ισχυρή πλευρά. Άρα. Το έχουμε καταλάβει όμως. Πιστεύω. Από τις ενέργειες μας εννοώ. Πιστεύω πως όχι. Δηλαδή, δεν έχει εμπεδωθεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, το θέμα της Ρωσίας και της εισβολής στην Ουκρανία είναι παραβίαση διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο ήταν παραβίαση διεθνούς δικαίου. Στην μία περίπτωση έχουμε ομοβροντία κυρώσεων, αποκλεισμούς και ούτω καθεξής. Στην Κύπρο όμως η Τουρκία θεωρείται τρίτο μέρος. Τα δύο μέρη είναι οι δύο κοινότητες και οι πιέσεις διαχρονικά ήταν προς την αδύνατη πλευρά να συμπληρωθεί, να υποκύψει δηλαδή. Επειδή
στην αρχή τη εισήγηση σα μου ανοίξε τουλάχιστον 5 διαφορετικά θέματα. Να προσπαθήσω να μείνω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Το πάμε πριν καν ξεκινήσουμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέλω να ακούσω την άποψή σα στο κατά πόσο υπάρχει πραγματικό πλάνο από το 1977 μέχρι σήμερα. Εάν έχουμε να αποφασίσει τι ακριβώς ζητούμε, τι ακριβώς επιδιώκουμε. Και να το συνδέσω το αυτό που λέω με το εξής. Έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία πλευρά είναι δύο κλικς πιο μπροστά από εμάς. Δηλαδή, και ως παράδειγμα, να αναφέρω ότι τη θέση τους για τη ζωνική δικαιοδική ομοσπονδία, την οποία εμείς την καταρρύπταμε με ευδελγμία. Δεν θέλαμε καν να ακούσουμε. Αυτή τη στιγμή κετεύουμε για τη ΔΕΛΤΑ όμικρον, ενώ η Τουρκία ήδη είναι στα δύο κράτη. Με στόχο τη σύνομα σπονδία. Με σωστό περιεχόμενο. Με στόχο τη σύνομα σπονδία. Η Τουρκία. Θεωρώ ότι η Τουρκία θέλει το στρατηγικό έλεγχο ολόκληρη τη Κύπρου. Ναι, αυτό το δούμε. Ξέρετε, ακόμα και τη στιγμή που ο Τατάρ και οι Τούρκοι αξιωματούχοι μιλούσαν για δύο κράτη, ταυτόχρονα μιλούσαν για κοινή εκπροσώπηση των δύο κρατών στα διεθνή φόρα και για συνεκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου. Αυτό δεν είναι λύση δύο κρατών. Στη λύση των δύο κρατών, το κάθε κράτος έχει τη δική του αντιπροσώπευση, τον δικό του θαλάσσιο χώρο και ούτω καθεξής. Οι Τούρκοι δεν μιλούν για μια τέτοια εγκατάσταση. Αλλά αυτό που ρωτήσατε, κατά πόσον ξέρουμε τι θέλουμε ή όχι, νομίζουμε ότι ξέραμε. Δηλαδή, υπάρχουν και εγκρίζες ζώνες, υπάρχουν και διαφορετικοί προσδιορισμοί διαφόρων εννοιών και τολμώ να πω το εξής. Η σημερινή κατάσταση στην Κύπρο δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του ανισοζυγίου δυνάμεων, έχει να κάνει και με ένα σοβαρό έλλειμμα γνώσης στα ζητήματα που έπρεπε να είμαστε πολύ ενήμεροι και να είμαστε μπροστά. Είναι αδιανόητο η Κύπρος, ένα κράτος το οποίο έχει υποστεί εισβολή, ένα κράτος στο οποίο η διεθνής κοινότητα θεωρεί το πρόβλημα είναι αντικοινωτικό, να μην έχει θεσπίσει όργανα, κέντρα σκέψης, τα οποία να ασχολούνται με θέματα διακυβέρνησης, διεθνικών και πολυεθνικών κοινωνιών, τι ομοσπονδίες έχουν, τι ομοσπονδίες δεν έχουν, πού οι ομοσπονδίες έχουν θετικά αποτελέσματα, πού έχουν αποτύχει και ποιες είναι οι διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων. Και το λέω διότι από προσωπική πείρα εργάζομαι πάνω σε αυτά τα θέματα, πολλές φορές και ως μοναχικός καβαλάρης. Και βλέπω ότι, αν θέλετε, η γύμνια, η απουσία καταστάσεων είναι πρωτοφανής. Λοιπόν, επειδή αναφέρω το φυσικό αέριο, πώς βλέπετε να γίνεται στην εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και σε τι διαφέρει η πρόταση δική σας από την Δικοινοτική Επιτροπή που προτείνει η Τουρκογύπρη η Τουρκία. Κοιτάξτε. Έθεσα το θέμα του φυσικού αερίου, δηλαδή μέσα στο θέμα της επικαιροποίησης, σας είπα, ασχολούμε με το θέμα της εξελιχτικής από την δεκαετία του 90. Το θέμα του αερίου προέκυψε χρόνια μετά. Άρα σκεφτόμουν. Το γνωρίζατε και εσείς όπως οι Άγγλοι. Ξέρω το αφήμα, ενώ ότι οι Άγγλοι το γνωρίζαν λίγο από την δεκαετία του 70. Κοιτάξτε. Να σας πω για το φυσικό αέριο. Βάζω κάποιες δικλείδες. Δηλαδή, έρχεται η διεθνής κοινότητα και λέει ότι και ιδίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ο ενεργειακός πλούτος. Και θέλουμε να αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο και να υποφεληθούν και οι χώρες της περιοχής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να μειωθούν οι εντάσεις και ούτω καθεξής. Από τη δική μου πλευρά, έρχομαι και λέω το εξής. Να πούμε ναι στην ενεργειακή συνεργασία με την τουρκική πλευρά. Δέστε τον όρο που χρησιμοποιεί η τουρκική πλευρά. Για μένα είναι και η Τουρκοκύπρη, αλλά και είναι και η Άγκυρα. Αλλά βάζω κάποιες προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι, αν θα έχουμε μια τέτοια ενεργειακή συνεργασία, θα πρέπει να ξέρουμε πού θα γίνονται οι έρευνες. Ποια κομμάτια θα αξιοποιούνται. Άρα το πρώτο που προκύπτει είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κυπριακής Δημοκρατίας Τουρκίας. Θα μου πείτε, δεν αναγνωρίζει η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία. Μα ούτε και το Ισραήλ με τον Λίβανο έχουν διπλωματικές σχέσεις και οι Αμερικανοί έσπρωξαν και εκεί. Άρα θεωρώ ότι μία και όχι μόνη προϋπόθεση είναι
αυτή η συνεργασία δεν θα γίνει à la carte και out of context και εκτός πλαισίου να γίνει μόνο αυτό το πράγμα όπως θέλουν οι Τούρκοι. Υπάρχουν και πράγματα που και εμείς ως ελληνοκυπριακή πλευρά και ως κυπριακή δημοκρατία, αν θέλετε, έχουμε κι εμείς κάποια θέλω. Άρα, εδώ έρχεται το θέμα της συζήτησης, δηλαδή να γίνει μια de facto οριοθέτηση της ΑΟΣ Κύπρο-Τουρκίας είναι μεγάλη υπόθεση για μένα. Βέβαια. Το δεύτερο είναι η εφαρμογή της συμφωνίας της Άγκυρας για την Ελληνική Ένωση με όλες τις χώρες μέλη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι και τα κυπριακά πλοία θα μπορούν να αγκαιρογουλούν σε τουρκικά λιμάνια. Άρα αυτή την πρόταση την βάζω στα πλαίσια κάποιων άλλων μέτρων, όχι ξεκάρφωτα να γίνει για να γίνει. Πολύ ενδιαφέρον έχει και η πρόταση σας για μετατροπή των κατεχομένων περιοχών σε περιφέρεια, regions, υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση με εφαρμογή του κοινοτικού εκτιμένου. Ξέρετε, όταν για πρώτη φορά έβαλα αυτή τη συζήτηση κάτω, για να καταλάβετε, ήρθαν κάποιοι να μου πούν, αυτή η θέση είναι ξέρεις, τεράστια παραχώρηση, είναι μόνο από 1000 μειοδοτών. Χαμογέλασα και τους είπα. Η πολιτική ηγεσία, αν πάρετε τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου, έχουν και επί Χριστόφια και επί Αναστασιάδη, έχει γίνει αναγνώριση συνιστών των κρατών. Συνιστών κρατών σημαίνει συνεδρυτικό. Εγώ μίλησα για περιφέρεια, το οποίο οι Τούρκοι το θεωρούν ανάθεμα. Άρα αυτό το θέμα, πριν κάποιος αξιολογήσει, να διαβάσει, να ξέρει τι αξιολογά. Άρα αυτό που λέω εγώ ως region είναι ότι ναι, δίνεις, λες ότι θα είναι υπό το κυπριακή διοίκηση αυτή η περιφέρεια, είναι περιφέρεια, δεν είναι συνειδητικό κράτος. Συνειδητικό κράτος, συνειδητικό κράτος σημαίνει, που είναι επικίνδυνη κατάσταση. Άρα λες ότι είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε ένα διάλογο, να αναγνωριστεί ως περιφέρεια υπό την τουρκοκυπριακή διοίκηση, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρξουν και παραχωρήσεις από την άλλη πλευρά. Μεταξύ των άλλων, μιλώ για το θέμα της αμοχώς, επιστροφή αυτής και άλλων καταστάσεων, και να έρθει το κοινοτικό κεκτημένο να αρχίσει να εφαρμόζεται. Όταν αρχίσει να εφαρμόζεται το κοινοτικό κεκτημένο, σημαίνει ότι θα υπάρχουν και παρατηρητές να βλέπουν κατά πόσο υπάρχει παράνομη μετανάστευση και διοχέτευση παράτυπων μεταναστών προς τις ελεύθερες περιοχές. Θα δούμε κατά πόσο υπάρχει ξεπλήμα βρωμικού χρήματος. Θα δούμε κατά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα αποτελήσει βελτίωση της υφισταμένης κατάστασης. Εάν η βάση της συζήτησης ήταν είμαστε στο 1974 πριν την εισβολή, ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, τόσα χρόνια μετά την εισβολή και με τόσο επικισμό κτλ., θεωρώ αυτό το πράγμα προσπάθεια να διασωθεί κάτι. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι το βλέπω μια πραγματιστική προσέγγιση που η τουρκική πλευρά θεωρώ ότι θα έχει ψηλότερο πτυχίο απαιτήσεων. Αλλά η ουσία ποια είναι. Ξέρετε, όταν γίνονται κάποιες εισηγήσεις, και αυτή η εισηγήση γίνει πριν από το πράγμα Μοντανά. Η πρώτη φορά που το είχα θέσει ήταν το 16, το Δεκέμβριο. Με συνεργάτες τότε και μετά επανήλθα για να επεξηγήσω περισσότερο. Η όλη κατάσταση είναι το timing. Κάτι που το 2007 ή το 2004 θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να έχει ωφέλη και να αλλάξει την πορεία, σήμερα μπορεί να είναι ανιδιαφικό. Και πιστεύω ότι έχει χαθεί τεράστιος χρόνος, και λέγοντας αυτό, δεν μιλώ περιχαμένων ευκαιριών σε σχέση με τις προτάσεις που είχαμε. Δεν υπήρξε αξιοποίηση του χρόνου από την πλευρά τη δική μας, διότι ήταν προσκολλημένοι σε διαδικασίες και φιλοσοφίες, οι οποίες δεν οδηγούσαν πουθενά. Αυτή σας η πρόταση, να επιμένω λίγο στον το θέμα. Προϋποθέτει ότι οι Τουρκοκύπροι, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα μόρφωμα που ονομάζεται Τουρκική Δημοκρατία Βορείας Κύπρου. Σημαίνει ότι θα κάνουν μια τεράστια υποχώρηση, φεύγουμε από το μόρφωμα που φτιάξαμε, για να πάμε σε μια περιφέρεια. Το είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δέχεται. Να σας πω. Ναι. Γι' αυτό μιλώ για την εμπλοκή ξένων δυνάμεων. Διότι αυτή τη στιγμή
η Δύση επιθυμεί μια κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν θα υπάρχει ένταση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Δεν θέλουν μια κατάσταση όπου να προσπαθούν συνεχώς να αποτρέψουν σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο, αν θέλετε και στο Αιγαίο. Και ταυτόχρονα θέλουν να αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου. Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή θα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης, διότι εξυπηρετά ευρύτερα συμφέροντα. Τώρα, αν μου πείτε, οι Τούρκοι θέλουν περισσότερα, ναι, θέλουν, αλλά εγώ σας λέω και το εξής. Δεν μπορώ από την πλευρά μας να είμαι εδώ και να έρχονται σχέδια και να λέω όχι, αυτό δεν μου κάνει, δεν μου κάνει και να μην έχω εισήγηση. Στο κάτω-κάτω της γραφής θα πρέπει επιτέλους να υπάρξει κάποιο αφήγημα στο οποίο να λέει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά και όχι μόνο ως κοινότητα αλλά και ως κυπριακή δημοκρατία δεν έχει μόνο θέσεις άρνησης πάνω σε διάφορες εισηγήσεις, έχει και προτάσεις. Άρα αυτό που έχω καταθέσει, δηλαδή ήταν στο ενεργειακό το θέμα της περιφέρειας εφαρμογής κοινωνικού και κεκτημένου και ούτω καθεξής, εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Έχω πλαίσιο. Έχω προσέγγιση. Δεν αρκούμε να λέω αυτό μου κάνει και αυτό δεν μου κάνει. Ο λόγος που σας ερωτώ δεν είναι γιατί αμφισβητώ τα θέματα που τίθεται. Απλά είναι για να μπορέσουμε να καταλάβω ακριβώς με ποιον τρόπο να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την άλλη πλευρά, η οποία η άλλη πλευρά είναι. Συμφωνώ. Να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, ποια είναι η πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Λέει ότι θέλει ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας υποθέσουμε, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με περισσότερη εμπλοκή. Ναι. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφοροποιήσει τη βάση των συνομιλιών ή να αποτελέσει καταλήτη για έναρξη των συνομιλιών. Αν αρκούμε θα μόνο στο να αρχίσουν συνομιλίες. Η δική μας θέση είναι αυτές του Grand Montana και οι θέσεις τουρκικές είναι για δύο κράτη. Πας απευθείας στη Συνομοσπονδία. Και τότε εκεί θα κληθούμε να πούμε ένα ηρωικό όχι και πάλι. Δεν είναι έτσι που γίνεται η πολιτική. Κοιτάξτε, έχουμε προϊστορία για ηρωικά όχι, αλλά δεν μπορούμε μετά να τα διαχειριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε. Να καταθέτουμε προτάσεις και να τις στηρίζουμε. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δεν λέω ότι επειδή θα καταθέσουμε προτάσεις θα πάρουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά τουλάχιστον θα υπάρχουν δείγματα γραφής ότι ξέρουμε τι θέλουμε και όταν απορρίπτουμε κάτι, το απορρίπτουμε για αυτόν και αυτόν τον λόγο. Και θεωρώ υπό αυτήν την άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια εμπάθυνση στις κατανόησεις του DST Ομοσπονδιακών Πολιτεύμαν και αν θέλετε και τις οικογένειες των Ομοσπονδιακών Πολιτευμάτων. Και επιπρόσθετα, τολμώ να πω και το εξής, ότι πρέπει να έχουμε και ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο στόχο. Θεωρώ ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι intractable, δυσεπίλητο πρόβλημα. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις, και είναι η στόχη μας. Ποιος είναι ο ελάχιστος στόχος? Ποιος είναι ο μέγιστος στόχος? Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε και μεταξύ μας και κάποια συμπεράσματα να τα ξεκαθαρίσουμε και προς τη διεθνή κοινότητα. Και προς τους συνήκους Τούρκους. Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα σας, καταρχήν πρέπει να έχουμε πλάνο. Για να ξέρουμε τι θέλουμε, γιατί μετά να βρεις και ποιο είναι το μήνυμα και ποιο είναι το μάξιμο. Θεράσιζουμε λίγο το θέμα αντισαμοχώς. Γιατί αναφέρεται ότι η επιστροφή των νόμιμων κατοίκων ή και τη διόχων της περίκλησης της πόλης των παρουσίων υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Επειδή οι εξελίξεις προτρέχουν, εμείς πάντα είμαστε ουραγοί των εξελίξεων. Αναφέρομαι στο πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο υπήρξε μια γενική κατάπληξη στη δική μας την πλευρά. Λέει, μα πώς είναι δυνατόν κάποιοι να πουλάνε τις υπηρεσίες τους ή τέλος που να υπάρχει σε εκμετάλλευση οτιδήποτε. Πεςτε μας εσείς πώς αντιλαμβάνεστε εδώ το θέμα, γιατί θεωρώ ίσως είναι ένα από τα από πιο καυτά ζητήματα. Να σας πω, το θέμα της αμοχώς του τέθηκε για πρώτη φορά, αν θέλετε, και την δεκαετία του 70 και του 80 και του 90 στα πλαίσια κάποιων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία δεν υλοποιήθηκαν. Στις ειδικές μου εισηγήσεις ήταν και πριν το δημοψήφισμα και μετά το δημοψήφισμα και στην πρόσφατη προσπάθεια για τη φιλοσοφία της εξελικτικής, η οποία αρχίζει
θα έλεγα από τα τέλη, από τα τέλη του 16. Τότε αυτή η σύγκριση περί αποχώς του επιστροφής των Βαρουσίων στα πλαίσια και άλλων μέτρων μπορούσε να ήταν εφικτή. Σήμερα έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη. Άρα αυτό που ονομάζω εξελικτική και αυτό που έχω κρατήσει ως τώρα, συνεχώς θα πρέπει να επικοινωνείται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όριο στις τουρκικές αξιώσεις και στις τουρκικές θέσεις. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του τεράστιου ισοζύγιου δυνάμεων. Υπάρχει, η Τουρκία δεν πλήρωσε κανένα κόστος για το τι είχε κάνει στην Κύπρο. Δεν υπήρχε ούτε κυρώσεις υπήρχαν, ούτε κόστος. Και στα διάφορα σχέδια που είχαν κατατεθεί των ΗΠΑ για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, ικανοποιούνται οι πολλές τουρκικές απόψεις. Και υπήρχε διχασμός από πλευράς της γης μας. Άρα, νομίζω ότι με αφορμή την στάση της Δύσης έναντι της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία και την ομογενεία των κυρώσεων μπορεί να ελεγχθεί από πλευράς και Αθηνών και Λευκοσίας, επαναλαμβάνω και Αθηνών και Λευκοσίας, και να καλλιεργηθεί σε διάφορες δυτικές πρωτεύουσες ότι κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε ζητήσει ποτέ κυρώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μια ανοχή στον τουρκικό παιχτρισμό. Κάποια στιγμή, όταν μιλούμε για διεθνές δίκαιο και πρακτικές στις διεθνές σχέσεις, πρέπει να είμαστε συνεπείς. Δεν μπορεί από τη μία να κάνουμε τα κλειστά τα μάτια και να αφήνεται ο εισβολέας να εμβαθύνει την κατοχή εις βάρος ενός κράτους μέλους του Οργανισμού Ενωθών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί στα πλαίσια ενός και αφηγήματος και μιας ολοκληρωμένης πολιτικής. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει, έστω και τώρα, σχεδόν 50 χρόνια μετά. Διότι, παρεμπιπτόντως, δεν υπήρξε συγκεκριμένο αφήγημα από την Κυπριακή Δημοκρατία μετά. Υπήρχαν αρκετά αφήγηματα, αναλόγως σε ποιο πολιτικό κόμμα ήσουν ή σε... Και μέσα από τα διάφορα κόμματα υπήρχαν και δύο αφηγήματα. Δηλαδή, ακόμα και στα δύο μεγάλα, το Συναγερμό και το Αγγέλ, υπήρχαν οι λεγάμενοι εντοτικοί και οι λεγάμενοι σκληροί πραγματιστές. Άρα, σε αυτό το πράγμα πρέπει να δώσουμε μια σημασία που δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Αλλά ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εάν εμβαθύνεται η κατοχή με την επέκταση του υπηκισμού και της αξιοποίησης και των σφενταρισμών ελληνικών περιουσιών και στην περιοχή των Βαρουσίων, θα πρέπει και εμείς να δούμε τι αντίμετρα μπορούμε να βάλουμε. Διότι και εμείς ως ελεύθερη Κύπρος χρηματοδοτούμε τα κατεχόμενα. Υπήρχε ο τρόπος. Δηλαδή, μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα πρέπει να διαφοροποιηθεί. Λέω. Προβληματισμός. Πάντως, υπάρχει μία δημοσίευση από το International Crisis Group, είμαι σίγουρος ότι έχει πέσει την αντίληψή σας, όπου είχαν κάνει μία παρουσίαση πριν μερικές μέρες. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι ότι πρώτα απ' όλα ήταν πολύ ισοζυγισμένοι και ήταν πολύ πραγματιστική η τοποθέτησή τους. Αλλά αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι δεν μίλησε πλέον ούτε για μέτρα οικονομικής εμπιστοσύνης, ούτε θεωρούσε ότι μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει, λέει, αυτή τη στιγμή είναι μέτρα αποφυγής εντάσεων. Νομίζω, κοιτάξτε, θυμάμαι ένα report, μια έκθεση του International Crisis Group το 2006, περίπου δύο χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Και ήταν καταπέλτης εις βάρος της ελληνικής πλευράς. Μάλιστα. Και τότε διάβασα και θυμούμε, είχε γίνει μία παρουσίαση στο Λίδρα Πάλας. Και κλήθηκα να τοποθετηθώ εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. Και είχα πει ότι δεν ήταν αντικειμενική, ότι αδίκωσε κατηγορεί του ελληνική πλευρά. Έγινε μια καλή συζήτηση. Αλλά θυμάμαι τότε
είχε χρώμα το International Crisis Group, υπό την έννοια ότι ήταν πιο κοντά στις θέσεις της τουρκικής πλευράς. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό έχει αλλάξει ουσιαστικά. Όχι, μιλώ για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο λέει αποφυγή εντάσεων. Πώς γίνεται η αποφυγή εντάσεων. Δηλαδή, παγίωση και normalization, κανονικοποίηση της κατοχής για να μην έχουμε εντάσεις. Άρα εξαρτάται. Πώς θα αποφύγεις τις εντάσεις. Πώς θα, με το να κανονικοποιήσω την κατοχή. Δηλαδή, αν είναι αυτό που έχουν υπόψη, ας το πούμε. Ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί με τα σημερινά δεδομένα, αυτά που βιώνουμε, ποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θεωρείτε εσείς, αν τα επικαιροποιήσουμε, ποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή μπορούμε να εφαρμόσουμε. Θεωρώ ότι αν δούμε το θέμα της ενεργειακής συνεργασίας, ναι, το οποίο θα ήθελαν πάρα πολύ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όχι και το Ισραήλ, θα μπορούσε αυτή η δικλίδα, δηλαδή το θέμα το ενεργειακό, να δεθεί και με το πρωτόκολλο της Άγκυρας και με τρεις-τέσσερις άλλες καταστάσεις. Εγώ δεν λέω ότι η Τουρκία θα αποδεχθεί αυτές τις θέσεις, αλλά τουλάχιστον όταν συνομιλούμε με υπουργούς εξωτερικών άλλων χωρών ή αν θέλετε άτομα επικεφαλής δεξανανόσκεψης, να έχουμε έναν πλάν. Δηλαδή, το να πεις «δεν κάνω τίποτα» δεν είναι απάντηση. Η ενεργειακή συνεργασία υπό προϋποθέσεις, ναι, θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένα βήμα. Το άλλο βήμα είναι ο τερματισμός του υπηκισμού και του υβριδικού πολέμου της Παράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα... Αυτός και... πώς θα σταματήσει όμως. Κάποια στιγμή, όχι μόνο η Λευκοσία και η Αθήνα, αλλά και η εταίρη, θα πρέπει να λεχθεί στην Τουρκία ότι πρέπει να σεβαστεί την ανεξαρτησία, κυριαρχία και την εδαφική χαιρεότητα. Ενός κράτους μέλους των το πρέπει. Εγώ δεν αναμένω ότι η Τουρκία, ότι οι Δυτικοί θα βάλουν ποτέ κυρώσεις. Αλλά το κόστος μπορεί να καλλιεργηθεί με το να υποδειχθεί τι πράττει η Τουρκία. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή, αν δεις τις εκθέσεις των ΗΠΑ για το Κυπριακό, η Τουρκία είναι τρίτο μέρος. Και εμείς όλα αυτά τα χρόνια θεωρούσαμε ότι οι εκθέσεις όλες αυτές είναι μέρος του αγώνα μας. Δηλαδή ήταν τρίτο μέρος η Τουρκία. Να. Και όταν δεν είχαν καταρρεύσει οι συνομιλίες του Κράν Μοντανά, η έκθεση του Γενικού Γραμματεία κατηγόρησε και τις δύο πλευρές στην Κύπρο ότι δεν είχαν την τόλμη να προχωρήσουν, παρά το γεγονός ότι μεταξύ άλλων η Τουρκία είχε επιδείξει μια επικοδημητική στάση. Άρα, αυτό είναι αν θέλετε, το επιστέγαμε των προσπαθειών μας της διεθνοποίησης του Κυπριακού. Κύριε Θεοφάνους, θα πάμε έτσι λίγο μαζί σε απόσταση. Σε να το δούμε το όλο το Κυπριακό από λίγη απόσταση. Λοιπόν, και περιμένω από εσάς ως ακαδημαϊκός να μου δώσετε έτσι, αν θέλετε, μια λογική σειρά στο πώς θα καταλήξει κάπου. Είναι 50 χρόνια τότε. Και ως που πάει, δεν υπάρχει πλάνο, δεν υπάρχει τίποτα στο ορίζοντα τη στιγμή που να μπορούμε να βασιστούμε ότι ξέρετε κάτι θα αλλάξει. Άρα, βλέπουμε μαζί από απόσταση τώρα. Το ενεργειακή συνεργασία είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θεωρώ ότι, και συμφωνώ μαζί σας, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα καλό ξεκίνημα. Τα επόμενα βήματα, ποια επόμενα βήματα πρέπει να κάνει η πλευρά μας. Να σας πω, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική από την πλευρά μας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είμαι κάθετος σε αυτό. Okay. Θα έλεγα και το εξής. Ξέρετε, συνήθως οι χώρες, όταν βλέπουν το σήμερα και μπορούν να δουν και το αύριο, λένε ότι αυτό είναι το καλύτερο δυνατό και το χειρότερο δυνατό που μπορεί να μας συμβεί. Στην Κύπρο η απόκληση του χειρότερου και του καλύτερου είναι τεράστια. Πολύ μεγάλη. Αυτό δεν έχει συνειδητοποιηθεί. Ένα δεύτερο πράγμα είναι το θέμα του χρόνου.
υπάρχει η αίσθηση ότι ο χρόνος δουλεύει εις βάρος μας. Όχι κατά ανάγκη. Ο χρόνος εργάζεται υπέρ αυτών που εργάζονται συστηματικά προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, μπορώ να σας πω και το εξής. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί? Η Τουρκία να πετύχει τους στόχους της για στρατηγικό έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου, να αλλάξει και τα δημογραφικά δεδομένα και να πιεστεί ακόμα περισσότερο ο Κυπριακός Ελληνισμός. Είναι το χειρότερο. Γι' αυτό είχα μιλήσει, γι' αυτό σας είχα πει προηγουμένως ότι σημαντικό είναι να έχουμε και ελάχιστους στόχους και μέγιστους στόχους. Και τολμώ ευθέως να σημειώσω, να υπογραμμίσω ότι ελάχιστος στόχος πρέπει να είναι η προασπίση της ελεύθερης Κύπρου, γιατί αυτό συνεπάγεται. Αυτό είναι ο ελάχιστος στόχος. Ο μέγιστος στόχος είναι η αποκατάσταση της ενότητας του κράτους. Δύσκολος. Yeah. Αλλά μπορώ να σας πω και το εξής. Είναι ο μέγιστος στόχος όπως είναι. Να σας πω και το εξής. Ξέρετε, το καλοκαίρι του 1878 η Κύπρος ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι προπάπτες μας είχαν κοιμηθεί ένα βράδυ του Ιουνίου του 1878 ως υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ξύπνησαν μετά από αναταρχές που είχαν λάβει χώρα στα Βαλκάνια, όταν η Ρωσία δημιουργήσε τη Μεγάλη Βουλγαρία, ήρθε στο Αιγαίο και προήλαβε ο Ρωσικός στρατός προς την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Σουλτάνος ήταν σε κατάσταση σοκ, ζήτησε τη βοήθεια δυτικών δυνάμεων και στα πλαίσια της συνθήκης του Βερολίνου του 1878 οι Δυτικοί προάσπισαν την Τουρκία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε. Η ρωσική επιρροή στα Βάλκανια συρρυκνώθηκε. Η Μεγάλη Βουλγαρία έγινε πιο μικρή και δεν εξήλθαν οι Ρώσοι στο Αιγαίο. Δεν έγινε η επίθεση προς την Κωνσταντινούπολη. Και ως αντάλλαγμα, οι Οθωμανοί έδωσαν την Κύπρο με νίκιο στη Βρετανία. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη συνθήκη της Λοζάνης, παραιτήθηκαν από όλα τα δικαιώματα προς την Κύπρο. Αυτό που είχε γίνει από εξωγενείς παράγοντες ήταν ένα τεράστιο βήμα προς την ελευθερία της Κύπρου. Έγιναν αρκετά βήματα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπήρχε και ευκαιρία της ενώσεως του 1915 που η Ελλάς, με τους δικούς της λόγους, δεν δέχτηκε την Βρετανική πρόταση. Θα μπορούσε να λεχθεί ότι αν είχαμε καλύτερους χειρισμούς, θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ θα έλεγα και το εξής, ότι παρά τότε ότι έγινε και τα 13 σημεία του Μακαρίου του 1963, τολμώ να πω ότι χωρίς την αποσταθεροποίηση της ΕΟΚΑΒΙΤΑ και της Χούντας στην Κύπρο και το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974, δεν θα είμαστε μπροστά σε αυτό το δράμα. Θεωρώ ότι θα ήταν εφικτό να πετύχουμε ένα ενιαίο κράτος με στοιχεία τοπικής και κοινωνικής αυτοδιοίκησης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Θα ήταν ενιαίο κράτος και ο Κυπριακός Ελληνισμός θα πρωταγωνιστούσε σε αυτήν την κατάσταση. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε, να δεις την γεωπολιτική κλπ. Άρα, ερχόμαι στο σήμερα και βλέποντας τα γεωπολιτικά δεδομένα, ένα πράγμα το οποίο λέω είναι ότι πάθη θυσία, ο ελάχιστος στόχος πρέπει να είναι η προάσπιση της ελεύθερης Κύπρου. Άρα, οποιοδήποτε σχέδιο λύσης έλθει, το οποίο επιδεινώνει τα δεδομένα για μας, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και θεωρώ ότι μετά το 1974, δεν υπήρχε σχέδιο το οποίο να βελτιώνει το status quo για την ελληνική πλευρά. Όλα τα σχέδια στο τέλος έδιναν συγκυριαρχία της Τουρκίας στην Κύπρο. Άρα, σωστά υπήρξε άρνηση. Όμως υπήρχαν θέματα τακτικής, τα οποία θα μπορούσαμε να χειριστούμε πολύ καλύτερα. Και επίσης, και θέματα στρατηγικής, εκτός από όχι τι λέμε και τι θέλουμε. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα θεωρώ σε αυτά τα ζητήματα θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις και σοβαρά ελλείμματα της ελληνοκυπριακής πλευράς και της ελληνοκυπριακής ηγεσίας. Λοιπόν, θέλω να θέσω κάποια ζητήματα
με... για να δω ακριβώς πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε μια συγκεκριμένη πρόταση αυτή. Έχω καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Ναι, το ξέρω. Απλά αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι τα τρία ίσως πιο σημαντικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν κυπριακός ελληνισμός είναι καταρχήν η διαχείριση των ενεργειακών. Κατά δεύτερον, είναι ο υπηρετικός πόλεμος, όπως πολύ σωστά είχατε αναφέρει προηγουμένως. Να σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 6% από το ένα που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο επικισμός. Για τα τρία τα συγκεκριμένα τα ζητήματα, δεν θα έπρεπε να υπήρχε έναν, ας το ονομάσω, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που τουλάχιστον προαλήφεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να δημιουργήσει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο θύμα. Αυτή η χώρα, ναι. 50 χρόνια μετά την εισβολή, ακόμα δεν έχει στηρίξει το θεσμό των δεξαμενών σκέψης. Δεν το έχει κάνει. Δεν έχει θεσμοθετήσει, αν θέλετε, όργανα ή κέντρα μελετών, τα οποία να δρουν είτε ανεξάρτητα είτε στη συνεργασία. Και δεν είναι θέμα μόνο του κράτους. Είναι και θέμα, αν θέλετε, και της κοινωνίας και του επιχειρητικού κόσμου. Η προτεραιότητα, οι προτεραιότητες είναι άλλες. Mm-hmm. Δηλαδή, ο επιχειρηματικός κόσμος θέλει να υπάρχουν οι συνθήκες μεγιστοποίησης οικονομικής δραστηριότητας και κερδών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει ένα υπαρξιακό ζήτημα στο οποίο έχει κάθε λόγο και κάθε συμφέρον και ο επιχειρηματικός κόσμος να ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο υπόθεση του κράτους, αλλά και πάω πίσω στο κράτος. Το κράτος και ο πολιτικός κόσμος, ο τρόπος λειτουργίας του είναι οι επόμενες 24 ώρες, οι επόμενες 38 ώρες, οι επόμενες εκλογές. Δεν έχει δει. Άρα υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα. Ταυτόχρονα, επειδή δεν θέλω να μηδενίσω, υπάρχουν επιτεύγματα, υπάρχουν και σοβαρές παραλήψεις. Αλλά νομίζω, και αυτό το έχω ακούσει και από ξένους παρατηρητές και διπλωμάτες, υπάρχει και μία αίσθηση του ορθοκαμιλισμού στην Κύπρο. Όχι, καλά. Δηλαδή, να μην θέλουμε να δούμε τις πραγματικότητες, τις απειλές, να μην βλέπουμε τις απειλές και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Κύπρος δεν είναι στο κέντρο της Ευρώπης, δεν είναι κάπου στο Λουξεμβούργο, δίπλα από Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, αν θέλετε, ούτε στη Βόρεια Ευρώπη. Είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Πριν την εισβολή λέγαμε ότι η Τουρκία είναι 40 χιλιόμετρα από την Κερίνια. Τώρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι από εδώ που είμαστε τα τουρκικά στρατεύματα είναι μόνο 2-3 χιλιόμετρα. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει υπαρξιακός κίνδυνος. Ταυτόχρονα όμως έχουμε σημαντικά εχέγγυα τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλους και να αναβαθμίσουμε όλους τους συντελεστές ισχύως. Και όταν μιλώ για συντελεστές ισχύως, δεν είναι μόνο η στρατιωτική διάσταση. Υπάρχει και το θέμα της οικονομίας, το θέμα της ηθικής υπεροχής, το θέμα του αφηγήματος, το θέμα της εμπλοκής ευρυτέρων συμφερόντων στην συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι μια στρατηγική σκέψη ευρύτερη. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Καθήκον ποιον, κύριε Θεοφάνου. Κοιτάξτε. Συγγνώμη, να σας πω γιατί έχετε σε αυτήν την ερώτηση. Έτσι μου φύγετε αυθόρμητα για να μην ειλικρινείς. Δικαιώμαστε. Όταν έχεις ένα σύνταγμα σε ό,τι απέμεινε από την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο δεν υπάρχουν τα checks and balances πλέον. Να σας πω πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Εκ των πραγμάτων, η Κύπρος λειτουργεί με βάση το δίκαιο της ανάγκης. Τα checks and balances εκ των πραγμάτων υπάρχει στην εκτελεστική εξουσία υπερεξουσίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος έχει αυξημένες ευθύνες. Αυτοκράτορας. Έναντι έχει αυξημένες ευθύνες έναντι και της ιστορίας και του λαού. Μα δεν πάμε μόνο με το ηθικό να θέλετε. Επίσης κάτι άλλο, έχει ευθύνη και ο κάθε πολίτης να είναι ενημερωμένος. Αντιλαμβάνομαι την πικρία, αν θέλετε, και την οργή
για πολλά κακώς έχοντας στην καθημερινότητά μας, όπως μεγάλες ανισότητες, το γεγονός ότι είναι σχήμα λόγου οι ίσες ευκαιρίες, ότι υπάρχουν οδικίες, αλλά ξέρετε, θα πρέπει να υπάρξει μία προσπάθεια συλλογική για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Προσωπικά ως πολίτης αυτής της χώρας, αλλά και ως επικεφαλής μιας δεξαμενής σκέψης, η οποία προσπαθεί τα τελευταία 30 χρόνια με νύχια και με δόντια να κρατηθεί και να δηλώνει παρόν, εμβολιάζοντας τον δημόσιο διάλογο με εισηγήσεις, ενθαρρύνοντας τον δημόσιο διάλογο και ούτω καθεξής, θεωρώ ότι είναι μονόδρομος. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να τα παρατήσουμε? Όχι, είναι εύκολο. Δηλαδή, είναι αυτό, μπορεί να πει ο καθένας από εμάς, κοίταξε, δεν με αφορά, εγώ θα δω τους δικούς μου προσωπικούς στόχους και δεν είναι ευθύνη δική μου. Είναι εύκολος δρόμος αυτός. Όμως, πού οδηγεί, εάν όλοι ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο? Δεν είναι αυτό που εννοούσα. Δεν έχω πει. Και για να είμαι ειλικρινής, σέβομαι απόλυτα τον προβληματισμό σας. Και δεν σας κρύβω. Πώς αλλάζει αυτό το πράγμα? Και δεν σας κρύβω ότι αυτό που μου λέτε και εμένα πέρασε από το μυαλό μου πολλές φορές. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ζυγίζοντας τα πράγματα, λέω, έχω ευθύνη. Δεν διαφωνώ. Έχω ευθύνη, αν θέλετε, ναι, στα παιδιά μου, ότι από την επόμενη γενιά. Yes. Άρα υπάρχει αυτή η ευθύνη στην επόμενη γενιά και υπάρχει επίσης ευθύνη για αυτούς οι οποίοι έπεσαν υπέρ ελευθερίας της Κύπρου, οραματίστηκαν κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που βιώνουμε. Υπάρχει αυτός ο άγραφος νόμος που, αν θέλετε, και φιλοσοφικά, πολλές φορές πιστεύω ότι ο άγραφος νόμος είναι και πιο δυνατός από τον νόμο ο οποίος είναι γραμμένος. Ακριβώς. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να επανέλθω, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο έχω κάνει πολλές φορές σε αρχηγούς κομμάτων, σε πολιτικούς, σε ακαδημαϊκούς ή κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα στρεβλωμένο σύνταγμα. Απόψη δική. Στρεβλωμένη απόψη ότι υπάρχουν τα checks and balances κλπ. Δίνονται υπερεξουσίες στον εκάστοτε πρόεδρο. Ο εκάστοτε πρόεδρος μπορεί θεωρητικά ή πραγματικά να πάει να κάνει διαπραγματεύσει, να υπογράψει μια λύση, αυτή πίσω παιδιά υπογράψα μια λύση. Λέω τώρα έτσι πολλά υπεραπλουστευμένο, αν θέλετε. Από τη στιγμή που δεν είναι θεσμοθετημένα τα think tanks, από τη στιγμή που δεν υπάρχει θεσμοθετημένο ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, αν θέλετε, τούτη η παραγωγή της πολιτικής σκέψης να μπει κάτω, να μπουν τα πράγματα κάτω, και να πούμε τι θέλουμε και πώς θα τα πετύχουμε. Και όλα περιστρέφονται γύρω από τι θα αποφασίσει ένας πρόεδρος. Εκάναν πώς θα γίνει το πράγμα. Έμπορε αλλάξει. Κοιτάξτε, θεωρώ μία από τις εισηγήσεις τις οποίες καταθένω διαχρονικά, ναι, είναι η σημασία ενός κοινωνικού συμβολέου. Ναι. Διότι, ξέρετε, και να υπάρχει κάποιος αγώνας, δεν μπορεί να γίνεται ένας αγώνας και ταυτόχρονα να διευρύνεται η ανισότητα. Σωστό. Άρα, είναι σημαντική επίσης και η αναβάθμιση της κριτικής σκέψης. Είναι να δούμε και τον ρόλο της παιδείας, ότι ξέρεις, όταν πάμε στο σχολείο, μετά στο πανεπιστήμιο, εκτός που θα πάρουμε τα εφόδια για να είμαστε έτοιμοι για την αγορά εργασίας, αναπτύσσεται η στάση ενός ενεργού πολίτη, ενός όριμου πολίτη, να έχει το θέμα της αυτογνωσίας. Εκείνο το οποίο με εκπλήττει, και δεν σας το κρύβω, αλλά το έχω ακούσει, το έχω ακούσει και από ξένους, είναι ότι υπάρχει φοβερή άγνοια και σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της Κύπρου και το τι συνέβηκε, και αν θέλετε και μια τεράστια σύγχυση και σε επίπεδο ταυτότητας και σε επίπεδο το τι έχει συμβεί και το τι δεν έχει συμβεί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε την ιστορία μας. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τα λάθη τα οποία έγιναν, πόσα έγιναν, τι μπορούσε να γίνει για να αποφευχθούν, και να μας διδάξει ιστορία για το αύριο. Δηλαδή, πάμε τώρα, λέει, να αρχίσουμε συνομιλίες και τα λοιπά. Θα είμαι ομός και θα πω ότι όταν μια διαδικασία
δεν έχει οδηγήσει στα αποτελέσματα για χρόνια τώρα. Δηλαδή, αντίθετα, πάμε από το κακό στο χειρότερο, θα πρέπει να την διαφοροποιήσουμε. Δεν την πετάς έξω, διότι είναι πολύ δύσκολο ένα μικρό κράτος. Δεν μπορεί να επιβάλλει τα θέλω του, αλλά να ενεργήσει ως Οδυσσέας Λαερτής για να δει πώς διαφοροποιήσει ή τα δεδομένα υπέρ της πλευράς μας. Άρα, είναι η επιστράτευση γνώσης, υπομονής, κατανόησης των δεδομένων και να δούμε πώς προχωρούμε. Και επίσης, ναι, το πολιτικό σύστημα πρέπει να παράγει πολιτική εκτός από την πρόθεση των επιμέρους συμφερόντων και επιλογών σε διάφορα επίπεδα. Και να επίσης να επικεντρωθούμε στη ζωή μας, στην ουσία και όχι στην εικόνα. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω κάπου να το μαζέψω γιατί να κλείσουμε. Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή για σας? Δηλαδή, έχουμε απέναντί μας τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι θα του εισηγήσετε ως άμεσες προτεραιότητες? Μα αυτά τα οποία σκέφτομαι τα καταθέτω συνεχώς και τα κοινοποιώ συνεχώς. Αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το Κυπριακό, κάνω αγώνα δρόμου να τελειώσω ένα βιβλίο το οποίο να συμπυκνώνει η ιστορία χιλιάδων σελίδων αλλά και πολιτικής αξιολόγησης και ανάλυσης σε κάπου 300 σελίδες, όχι μόνο για την πολιτική ηγεσία, αλλά και για τον λαό γενικότερα. Και μετά θέλω αυτό να πάει στην Αγγλική. Δηλαδή, δουλεύω συστηματικά και για ώρες. Και μπορώ να σας πω πώς άρχισε η ιδέα αυτού του βιβλίου. Ήταν όταν τον φθινόπωρο ή με είχαν ενθαρρύνει κάποιοι φίλοι να κάνω μία σειρά διαλέξεων με θέμα το Κυπριακό. Έκανα 7 ενότητες. Πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι και εγώ θα νόμιζα, για να είμαι ειλικρινής, που βγήκε. Και μετά υπήρχε οι εισηγήσεις και η ενθάρρυνση ατόμων που ήταν στις δύσεις ότι αυτά πρέπει να γραφτούν. Λοιπόν, άρχισα με ζήλο. Πρώτα είπα να το εκδώσω αυτήν τη συλλογή, αυτήν την ανάλυση, χωρίς υποσημειώσεις, για να προλάβω το Πάσχα. Ναι. Αυτό θα ήταν εφικτό. Στην πορεία, όταν κάποιοι συνεργάτες μου είδαν και διάβασα, μου λέει ότι θα αδικήσω τον εαυτό μου και την υπόθεση την οποία θέλω να προωθήσω, εάν δεν υπάρχει απαιτούμενη τεκμηρίωση με υποσημειώσεις, τα έγγραφα, για να είναι πιο πιστική. Ναι. Δεν είναι μόνο. Και αποδέχθηκα την εισήγηση. Και είμαι αυτή τη στιγμή εργάζομαι πυρετωδώς με στόχον. Το νωρίτερο είναι να μπορέσω να το καταθέσω μέχρι 30 Ιουνίου. Αλλά να αργήσω να το κάνω ένα-δύο μήνες δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αλλά θέλω να το κάνω. Τώρα, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό πέραν αυτής της συγκεκριμένης εργασίας είναι θέλω με τη δουλειά μου να πείσω διάφορα κέντρα αποφάσεων στην Κύπρο να αγκαλιάσουν την υπόθεση των δεξαμενών σκέψης. Το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, το οποίο προείσταμε, κλείει αυτές τις μέρες 30 χρόνια ζωής. Έχουν επιτευχθεί αρκετά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι με στήριξη και από την πολιτεία και την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, θα είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο και οραματίζουμε μια μέρα αυτό το ίδρυμα, αυτό το κέντρο, να μπορεί να δουλέψει και χωρίς εμένα. Σας εύχομαι το καλύτερο. Αν με περιμένουμε ανυπομονησία την έκδοση του βιβλίου, επάντως ακούγεται αρκετά ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, ήταν ο Ανδρέας Θεοφάνους. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, θέλω να πω μόνο κάτι ολοκληρώνοντας. Πολλές φορές, όπως είπε ο κ. Θεοφάνους προηγουμένως, περιμένουμε από τους άλλους. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε και μετά να πάμε στους υπόλοιπους. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.